14η Πανελλαδική Εκστρατεία Εθελοντικών Καθαρισμών των Ακτών του Δικτύου Μεσόγειος SOS συμμετέχει το Γυμνάσιο Κωστακιών που προχώρησε το πρωί σε καθαρισμό της παραλίας της Κορονησίας. Ας δούμε τη σημαντική αυτή ενέργεια των παιδιών. Συμμετέχοντας στο δίκτυο Μεσόγειος SOS, το οποίο συντονίζει τη 14η Πανελλαδική Εκστρατεία Εθελοντικών Καθαρισμών των Ακτών του Βυθού και άλλων φυσικών περιοχών «Καθαρίστε τη Μεσόγειο 2009», το Γυμνάσιο Κωστακιών προχώρησε το πρωί της Τρίτης στον καθαρισμό των ακτών στην Κορονησία του Δήμου Αμβρακικού. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι το περιβάλλον και ειδικότερα ο Αμβρακικός κόλπος θα πρέπει να προστατεύονται, ενώ επισημαίνουν ότι κάθε πολίτης θα πρέπει να ευαισθητοποιείται και να συμμετέχει ενεργά σε κάθε είδους δράση που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε ότι πρέπει να χτίσουμε μια υπεύθυνη σχέση με τις ακτές και τις θάλασσες, ώστε να είμαστε περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες. Για να το επιτύχουμε αυτό, φεύγοντας από την παραλία δεν αφήνουμε πίσω μας τα σκουπίδια. Συγκεντρώνουμε τα απορρίμματά μας, επιστρέφουμε όσες συσκευασίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, παραδείγματος χάρη μπουκάλια από μπύρα, και ανακυκλώνουμε τα υλικά συσκευασίας. Μειώνουμε τα απορρίμματά μας ήδη από τις αγορές μας. Επίσης φροντίζουμε να μην παρκάρουμε στην ακτή. Το περπάτημα και το ποδήλατο κάνουν καλό στην υγεία μας, γι' αυτό και, τα προτιμάμε, προσέχοντας να μην τσαλαπατάμε τα φυτά και τους ομόλοφους. Οι λάτρεις των θαλάσσιων σπορ περιοριζόμαστε σε περιοχές που δεν ενοχλούμε και δεν διαταράσσουμε τα θαλάσσια ζώα και εφαρμόζουμε πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν ρίχνουμε τα χρησιμοποιημένα λάδια από μηχανές σκαφών και οχημάτων στη θάλασσα. Ένα λίτρο πετρελαίου μπορεί να ρυπαίνει επιφάνεια θάλασσας ίση με δύο γήπεδα ποδοσφαίρου. Απομακρύνουμε τα πλαστικά από τις ακτές. Προτιμάμε τα τοπικά, ποιοτικά, βιολογικά, οικολογικά προϊόντα. Δεν καταναλώνουμε ψάρια που έχουν αλλοιωθεί με παράνομα ή καταστροφικά μέσα αλληλείας. Αποφεύγουμε τη σπατάλη νερού και ενέργειας όχι μόνο στο σπίτι, την εργασία ή το σχολείο μας, αλλά και στις διακοπές μας.